Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Σήμερα θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από την επιστολή που έστειλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, χρόνια πολλά να έχεις σε κάθε άλλη δραστηριότητα στη ζωή σου, αλλά έξω από το μαξί μου. Προσπαθώ κατά καιρούς με επιστολές μου να σου δώσω πληροφορίες και να σου δείξω το δρόμο, αλλά διαπιστώνω μυαλό κουκούτσι. Άφησα να περάσουν λίγες μέρες για να σου γράψω, ελπίζοντας ότι θα βρεις χρόνο να σκεφτείς. Βέβαια υπάρχει και το ανέκδοτο με τον Τωτό. Εις μάτινε περίμενα. Αφορμές υπήρξαν κυρίαρχα δυο από πάρα πολλές καθημερινές που δίνει η πολιτική που ακολουθείς και οι αποφάσεις σου. Πρώτον, η δήλωση της δικαστήνας που έβαλες με την υπογραφή και του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μας είπε ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι και ίσοι πολίτες. Και δεύτερον, η παρουσία σου μόνιμα με το χέρι στην τσέπη στις Βρυξέλλες. Ρε φίλε, πριν μπω στα θέματα, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μας πεις γιατί εκεί που πήγες δεν είπες τίποτα για τη μείωση της εξάρτησης της πατρίδας μας από το φυσικό αέριο, όπως μας είχες υποσχεθεί? Γιατί οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, έτσι με μια μικρή αντίσταση, κατάφεραν να βάλουν πλαφόν? Γιατί ρε γόνε της ρεμούλας, γιατί κάλυψες την κερδοσκοπία στην Ελλάδα καταγγέλλοντας μόνο την κερδοσκοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί προσπαθείς να μας κάνεις ηθαγενείς και φόρου υποτελείς, δεσμευόμενος εσύ να αγοράζουμε εμείς ακριβότερο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Μήπως είσαι πρωθυπουργός των αεριούχων και όχι των Ελλήνων πολιτών? Η συνέπεια του πουλήματος που μας έκανες εκεί θα φανεί με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, και τότε θα εξαερωθείς και θα ψάχνεις πού να κρυφτείς. Έρχομαι στη δήλωση της δικαστήνας που είπε ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι και ίσοι πολίτες. Όχι. Όχι, Κυριάκο, δεν είμαστε ούτε όλοι ελεύθεροι, ούτε όλοι ίσοι πολίτες σε αυτή τη χώρα, όπως θα καταλάβεις με μερικά παραδείγματα που θα σου αναφέρω παρακάτω. Εκτός κι αν εννοεί η ελευθερία να είμαστε μερικά εκατομμύρια Ελλήνων όμοιροι του κράτους και των παιχνιδιών του με την ενέργεια. Θυμάστε τη ΔΕΗ ενέργεια και το σκάνδαλο κερδοσκοπίας που είχε εξελιχθεί επί Μητσοτάκη, τυχαία? Ούτε ίσοι είμαστε, Κυριάκο. Δεν μπορεί ο πάσα ένας, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, να αγοράσει από τη ΓΕΚ Τέρνα, όπως αγόρασε αυτή η κυρία στις 9 του Απρίλη του 2009. Ούτε μπορεί ο πάσα ένας να φωτογραφίζεται ευτυχέστατος όπως αυτή με τον Λιγνάδη και τις γάτες της, πριν καλά καλά την βάλεις στο Μέγαρο με τον Πέδαρο. Αυτές τις μπούρδες περί μιας επιτυχημένης κοινωνίας, καθημερινή 26 Τρίτου του 22, που είπε η κυρία, δεν τις είχε αποτολμήσει κανένας προηγούμενος πρόεδρος Δημοκρατίας, μηδέ του Μακαρίτη κυρ Χρήστου. Και αυτός δικαστικός ήταν και καλά τον κατέληξε η ζωή μέσω της πολιτικής. Στη βίλα με τα πισινός, υπογραφή Βοβός, στην Πεντέλη. Στο δεύτερο τώρα.
στη σύναξη εκεί των δυτικο Ευρωπαίων ηγετών, πάλι με το χέρι στην αριστερή τσέπη μπροστά στις κάμερες. Τι σου συμβαίνει ρε φίλε? Ποια σκέψη σε καταθλίβει? Μήπως αυτή που έχει ή μιλονούμε τους πραγματευτάδες? Και αν γράφω αν σε ρωτούσε ένας από δάφτους, ακόμα κι αυτός ο Τζόνσον, Κυριάκο, εκτός από το να βυζένεις την πατρίδα σου, τι άλλες δουλειές έκανες στη ζωή σου, παλικάρι μου, εσύ και όλο το σώι σου? Τι θα του απαντούσες? Καλά, δεν έχω αμφιβολία ότι με το θράσος που σε διακρίνει από πάντα θα έβρισκες να πεις μια ψεματούρα. Θυμάμαι ότι μας έλεγες πως εσύ ήσουν ο μικρότερος αντιστασιακός επιχούντας. Ναι, από το βήμα της Βουλής μας είπες ότι έκανες αντίσταση ενώ ήσουν 6 μηνών. Με δικαστήνα πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη χώρα σου έχουν δολοφονηθεί 3 ερευνητές, γνωστοί δημοσιογράφοι, και δεν έχει εξιχνιαστεί ούτε μια από τις δολοφονίες. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που να του διαφεύγουν οι δολοφόνοι δημοσιογράφων, ρεπόρτερ, ερευνητών? Ή υπάρχει ένα κράτος δικαίου που να έχει βάλει στο αρχείο τόσες εκατοντάδες τεράστιες δικογραφίες για τόσες εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ? Ή μήπως συμβαίνει έστω στην Αφρική μισό δισεκατομμύριο να έχουν πάρει δανεικά και αγύριστα από τις κρατικές τράπεζες τα δύο κόμματα που κυβερνούν την Ελλάδα 40 χρόνια. Μίλησες, Κυριάκο, στις Βρυξέλλες για όσους σπεκουλάρουν και έχουν κάνει περιουσίες και δεν φοβήθηκες? Μήπως βρε αδερφέ, μήπως σε ρωτήσουν για όσους αποκτούν επί των ημερών σου περιουσίες από τα δημόσια έργα χωρίς διαγωνισμούς και με απευθείας αναθέσεις? Δεν φοβήθηκες. Μήπως σε ρωτήσουν πόσα έργα πήρε επί των ημερών σου η εταιρεία του πεθερού υπουργού σου? 0 καζίνου εξαιρουμένου. Ή μήπως αυτό δεν είναι απόκτηση κρατικής περιουσίας? Δεν φοβήθηκες μήπως σε ρωτήσουν γιατί ψωνίζει συνέχεια από το πολιτικό μαγαζί του αρχιερέα της διαφθοράς Σιμίτη? Το δεξί χέρι του αρχιερέα της διαπλοκής, η υπουργάρα του, ο Γιαννίτσης, έγραψε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για τις Βρυξέλλες, ότι διοικείς εσύ ένα κράτος που δεν είναι κράτος δικαίου και η διαφθορά βασιλεύει. Εάν δεν με πιστεύεις, άνοιξε την Καθημερινή της 20 Μάρτη στη σελίδα 19. Γράφει λοιπόν, για το καλό μας βεβαίως, ο κύριος Γιαννίτσης, και μας λέει ότι η γενιά του ετοίμασε κόλαση για τη σημερινή γενιά. Δεν το κάναμε όμως όλοι μαζί αυτό? Αναφέρεται στο Σιμίτη, αυτόν που εσύ θεωρείς κήπο της ΕΔΕΜ και μαζεύεις όλα τα βρωμερά στελέχη του? Εκεί μας γράφει ότι είμαστε χώρα με τεράστιο ανομολόγητο πρόβλημα διαφθοράς και ότι δεν είμαστε κράτος δικαίου. Εσύ βέβαια παλιά σου τέχνη έδειχνες στο πόπολο εδώ στο εσωτερικό της χώρας ότι βάδιζες εκεί στις Βρυξέλλες με μια κάμερα δίπλα σου. Τόσο σπουδαίος είσαι και ήσουν και εκεί, αλλά η κάμερα σε έδειχνε συνέχεια μόνο σου και στενοχωριόμουν που σε έβλεπα έτσι απομονωμένο. Και όταν ήσουν με τους πολλούς σε μια γωνίτσα στεκόσουν και το δεξί σου χέρι με αυτό τον πρωτοφανή και ανίκιο θα έλεγα για πρωθυπουργό τρόπο συνεχώς στην τσέπη, σαν να έξινες κάτι βρε παιδάκι μου ένα πράγμα. Η κάμερα φυσικά ήταν της ΕΡΤ. Είδα αυτά και λέω να σου θυμίσω τον Ιούλιο. Έφτασε, συμπληρώνεις 3 χρόνια πρωθυπουργός και άλλα τόσα ο Άδωνης και ο Γεραπετρίτης υπουργοί.
Ο Άδωνης είχε πει δύο μήνες πριν γίνεται κυβέρνηση ότι 30 ημέρες μετά τις εκλογές θα κρατούν τα αυτιά τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες από το θόρυβο με τις μπουλντόζες που θα εργάζονται νύχθη ημερών στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Ευρώπης, το ελληνικό. Εκεί είπατε ότι σε χρόνο ρεκόρ και όχι με τον Αραμπά του Παλιοσύριζα θα φτιάξετε απίθανα έργα αναψυχής και κρεμαστές γέφυρες, δάση, πράσινα, πράσινο, πράσινο, πράσινο παντού. Την ελληνική ριβιέρα και μπροστά τους η γαλλική και η ιταλική θα είναι κάτι σαν το πολύπαθο κερατσίνι. Πέρασα λοιπόν προχθές από το ελληνικό, άκρα του τάφου σιωπή. Ούτε πουλί λαλί, ούτε ακούγεται μια μηχανή. Έψαξα για γκισέ με προσλήψεις. Είχες πει ότι θα κάνει σε ελάχιστους μήνες 200.000 θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες, και πως οι Έλληνες θα θαυμάζουν την αμερικάνικη τεχνολογία από αμερικάνικη κοινοπραξία, Μοϊκανή, που θα χτίζει αέρινα και θα αρμέγει στον αέρα και του πουλιού που θα περνάει το γάλα για πρωινό στην ελληνική ριβιέρα. Ένας φύλακας ήταν. Το ρώτησα και έσκασε τα γέλια. Σαν εκείνα του Άδωνη τα γέλια όταν ο λαός του Γιώργη του Καρατζαφέρη σε χλέβαζε σκασμένο στα γέλια και σου έλεγε να πας να πάρεις το αυτοκίνητό του μιας και είσαι ένα φτωχόπεδο με ανάγκες. Όταν σταμάτησε ο φύλακας να γελά μου είπε «Ποια έργα ρε Νίκο, εγώ δεν είδα κανένα Αμερικανό εδώ τόσα χρόνια. Ένας από τη Γεκτέρνα πέρασε μια μέρα και έμαθα ότι μπάνιζε το χώρο για να δει πού θα γίνει το καζίνο». «Το καζίνο, Κυριάκο, είναι επένδυση ή τόπος να ξεπλένει χρήματα κάποιος, κάποια λαμόγια του Σιμίτη, άλλοι κλέφτες και ίσως και κάποιοι άλλοι εθισμένοι να χάνουν τις περιουσίες τους. Κυριάκο, πρώτα θα φτιάξετε καζίνο για να σουφρώνετε τα λεφτά του Κοσμάκη ή θέσεις κανονικής εργασίας?» Φαίνεται πως γι' αυτό χαίρεται και χαμογελά ο Έλληνας. Γιατί σώει πάει το βασίλειο της Δανημαρκίας μας. Τέλος, επειδή έγραψε Κυριάκο ότι έχεις κράτος δικαίου, να σου δώσω μεταξύ χιλιάδων δυο πρόχειρα παραδείγματα να δεις ότι έχεις απλά ένα διεφθαρμένο κράτος που έχει τη δικαιοσύνη υπηρέτρια των κλεφτών και διώκτη των αγιάνιδων. Όπως ξέρεις, το 2020 που ήσουν κυβέρνηση και ψώνιζες από εκεί προεδρίνα, το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση πολύ σημαντική. Κατά τη γνώμη μου, μη χειρότερα. Παραέχωσε ρε αδερφέ στο αρχείο όλη την κλεφτουριά με τις διάφορες λίστες των φορολογικών παραδείσων. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε αίτηση του ελληνικού δημοσίου για την ακύρωση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε γίνει αποδεκτό επί συγκεκριμένης υπόθεσης της λίστας Λαγκάρτ πως τα δικαιώματα του δημοσίου για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και για την επιβολή φόρων και προστήμων παραγράφτηκαν στις 31 12 του 2. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.